Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ξεκινάει η συνεδρίαση του Προσωπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σαρονίδας με το απόλυτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Η νομοδότηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της ανάρτησης του Β1 σταδίου της μελέτης, καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου Δημοτικού Διαμερίσματος Σαρονίδας Δήμου Σαρονικού. Παρόλο που είναι και τα 5 μέλη του Συμβουλίου, το λόγο παίρνει ο πρόεδρος. Καλησπέρα σας. Έχουμε την τιμή να μας την παρουσία του Δήμαρχος, κ. Σαφρόνης, οι αντιδήμαρχοι κ. Δημητρίου, κ. Μπουκουβάλας, κ. Κούμα Πασταμέλου, η Δημοτική Σύμβουλη κ. Ράπτη, ο κ. Μποστανίτης, κ. Μιχαηλίδου, ο κ. Κωνσταντέλος, ο κ. Κατσιούλης. Κάποιον φαντασμό έχει. Παρόν είναι και ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είναι ο μελετής και ο οποίος σήμερα ό,τι απορίες έχουμε από το θέμα κοινού θα μπορεί να απαντήσει. Το κύριος θέμα είναι οι ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το β1 στάδιο και τις οποίες στο τέλος της συνεδρίας το τοπικό συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει. Θα μου πείτε λίγο το μήνυμα ιστορικό που βρισκόμαστε τώρα. Απλώς για θέμα χρόνου, όποιος θέλει να τοποθετηθεί για 2-3 λεπτά. Όχι, θα κάνει τοποθέτηση και μετά. Ξεκινάμε. Λέτε, Η μελέτη είναι στο διαδίκτυο, στο site του Δήμου, 5 μήνες. Θα κάνουμε να παρουσιάσουμε τη μελέτη. Τις απορίες, άμα διευκρινήσεις, να πάμε το βράδυ. Θέμα παρουσίαση. Όχι στην πρόσκληση. Ξεκινάμε με την πρώτη ένταση, την υπαρήθυνη 1862, 17 Εβδόμου 2015, των Λεξίδα Ελένη, Καλικούρδα Χαρίλαος, Κοκοτά Ευθαλία και Λυπή, συνολικά 16 ενιστάμενοι. Αντικείμενο της έντασης, οι ενιστάμενοι ζητούν την απομάκρυνση μάρδας υποδομικών υλικών που λειτουργεί επί της οδού Αθηνά 49 στο οικονομικό τετράγωνο της ΔΕΕΞΑ. Υποστηρίζουν ότι η χρήση μάρδας υλικών υποδομής είναι όπλουσα και πρέπει να μεταφερθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή ο λοιπός δημοτικού διαμερίσματος Καλυβίων, όπου η επιχείρηση οικοδομικών υλικών διαθέτει ιδιόκτητη έκταση. Ναι. Φιλιμάν. Παρακαλώ. Εγώ, να με συγχωρέσετε, μπορώ να είμαι το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Προεδρεύει ο κύριος Γαλάνης, πρέπει να ζητήσω το λόγο. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους, θα ήθελα να πω. Εγώ θα ήθελα, εκτός του ότι το θέμα σήμερα είναι η εξέταση των ενστάσεων, έτσι, γιατί ακούστηκε μια άποψη από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ σήμερα, ότι να γίνει παρουσίαση της μελέτης ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Εγώ θα ήθελα να κάνετε και μια μικρή ιστορική αναδρομή του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα και μετά ας προχωρήσουμε στην εξέταση των ενστάσεων. Έτσι απλά για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όλοι. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η πρικοδότηση της Σαρονίδος με χρήση γης. Εγώ διαβάζοντας τις ενστάσεις και από την περιραίουσα κατάσταση κατάλαβα ότι πολλοί έχουν την εντύπωση ότι υπάρχουν χρήσεις γης στη Σαρονίδα. Και μάλιστα αρκετοί το λένε και ευθαρσώς. Τι τις θέλουμε τις χρήσεις γης, αφού έχουμε τράπεζα, αφού έχουμε σούπερ μάρκετ, αφού έχουμε φαρμακείο. Έχω την αίσθηση, και να το πω έτσι πιο έτσι χοντρά, δεν έχετε τίποτα από όλα αυτά. Αυτά τα έχετε περιστασιακά, να το πούμε έτσι, διότι καλώς ή κακώς λειτουργήσαν όπως λειτουργούν, κανένας δεν μπορεί να τα κλείσει αν δεν όλη αυτή η διαδικασία δεν προσβληθεί, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουν τη σφραγίδα της πατρίδος ότι όλα είναι νόμιμα και εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται οι χρήσεις γης. Δηλαδή, κάποια διαδικασία δια της οποίας με το ΙΠΚΑ, ας το πούμε έτσι, θα αποκτήσουν κάποιες περιοχές χρήσης γης και οι οποίες ουσιαστικά θα συναρμόζουν σε μεγάλο βαθμό με την υπάρχουσα κατάσταση. Γιατί και αυτό το λένε κάποιοι. Θα γεμίσει η Σαρονίδα με χρήση γης κτλ. Κοιτάμε όσο το δυνατόν να περιορίσουμε την κατάσταση
εκεί που υπάρχει. Πού, στη λεωφόρο Σαρονίδας, στη λεωφόρο Σουνίου, σε κανένα δύο δρόμους ακόμα. Και αυτό είναι όλο. Δεν θέλουμε να, ας πούμε, όλη τη Σαρονίδα να τη γεμίσουμε, ξέρω εγώ τι, με καταστήματα, όπως ενδεχομένως κάποιοι φαντάζονται ή δεν ξέρω τι. Απ' την άλλη πλευρά όμως, πούπα, έπεσαν τα συστήματα. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορεί να ισχύσει, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν κάθομαι στη Σαρονίδα, και το άλλο που θέλουν ορισμένοι, ας το πούμε έτσι, και οι οποίοι τι θέλουν, να μην υπάρχει τίποτα στη Σαρονίδα. Ούτε ένα περίπτερο. Αποκλειστική κατοικία. Αυτό δεν ξέρω, για μια πόλη 4.000 κατοίκων το χειμώνα ή δεν ξέρω και εγώ πόσο είναι το καλοκαίρι, δεν φαίνεται τόσο λογικό. Τώρα, τι έχει γίνει. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε που πήραμε λίγο χρόνο παραπάνω. Τι έχει γίνει. Πράγμα. Συνεχίστε, όχι, συνεχίστε κύριε Καντριάδη. Μια ιστορική αναδρομή θα ήθελα. Αυτό, τι έχει γίνει αυτό και βρισκόμαστε σήμερα και τι τελικά συζητάμε. Τελικά λοιπόν. Έγιναν οι χρήσεις γης με το διάταγμα 166 Δέλτα του 87. Δυστυχώς, εντός παρεθέσεως είναι καλύτερα βέβαια έτσι. Άλλαξαν οι χρήσεις γης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο διάταγμα, ο νόμος 4269 του 2014, ο οποίος μπορώ να πω ότι συγκεκριμενοποιεί τις χρήσεις πολύ καλύτερα από τον προηγούμενο νόμο, τον 166 Δέλτα, ο οποίος ήταν γενικόλογος. Αμυγής κατοικία. Ωραία, τι είναι η αμυγής κατοικία. Αμυγής κατοικία είναι τα καταστήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της γειτονιάς. Ποια είναι αυτά, ξέρω εγώ τι. Είναι το courier, είναι το ένα. Υπήρχε τεράστιο θέμα. Γιατί, και είναι φυσιολογικό. Γιατί το 87 που έγινε αυτός ο νόμος, άλλο το 87, άλλο το 15. Το 15 έχουμε φτάσει σε άλλα δεδομένα και χρειάζεται περισσότερη, ας το πούμε έτσι, εξειδίκευση των πραγμάτων. Έτσι, τώρα, προτάθηκαν. Αυτές οι κάποιες κρίσεις γης με τον 4269 του 14, με τον 4269 του 14, και εν πάση περιπτώσει αυτές είναι που είδατε στο διαδίκτυο, στο χάρτη, και επίσης υπάρχει και ένα κείμενο, ας το πούμε έτσι, που προτείνει ότι στη λεωφόρο Σαρονίδου θα γίνονται αυτά, στη λεωφόρο Σαρονίδου θα γίνονται αυτές οι κρίσεις και σε κάποιους άλλους κάθετους δρόμους Κεφαλινίας κτλ. Τελείωσα. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία γίνονται ενστάσεις, εξετάζονται σε πρώτο στάδιο από το τοπικό συμβούλιο, σε δεύτερο στάδιο ποιότητα ζωής, δημοτικό συμβούλιο, το εμπάσχετος αυτό που παίρνει την απόφαση, και από εκεί και πέρα όλη αυτή η μελέτη θα προωθηθεί στο ΙΠΚΑ προκειμένου να προκύψει προεδρικό διάταγμα για να θεσμοθετηθούν αυτές οι κρίσεις πλέον οριστικά. Τελείωσε. Ανάρτηση αυτή η οποία έχει γίνει, έχουν καταδεχθεί. Έχουν γίνει 10 ενστάσεις. Νομίζω η κυρία Γραμματεύση ξεκίνησε με την ανάγνωση τη πρώτη. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω. Να απαντήσω τη πρώτη τώρα. Ωραία. Στο λεπτό. Τώρα. Ναι, ναι. Ό,τι νομίζω και εγώ δεν έχω πρόβλημα. Επειδή άκουσα τη διαδικασία τοπικό συμβούλιο, ποιότητα ζωή, Δήμο, ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό που το λέει ο νόμο. Η Γενική Συνέλευση των Κατοίκων. Γι' αυτό είναι. Ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση. Δεν έγινε στην πρώτη φάση. Ενώ σοβαρού θέματος που αφορά την περιοχή. Θα γίνει η διαβούλευση που έγινε στην πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση έγινε η διαβούλευση. Συγγνώμη. Μιλάτε τώρα. Τώρα υπάρχουν πολλές ενστάσεις από τους κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα θέμα στο οποίο πολλοί διαφωνούν. Άρα θα πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση για να αποφανθούν κάτι. Όχι, αυτό κοιτάξτε. Ορίζει ο νόμος. Αυτό ορίζει ο νόμος. Να μου βρείτε κάτι, αυτό το νόμο. Ο νόμος είναι το 38.52 του 2004. Ναι. Ωραία. Μπορούμε να διαβάσουμε. Γιατί ο νόμος προβλέπει διαβούλευση. Όχι, ναι, πέστε μας. Στο άρθρο 88, σύγκληση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας και Δημοτικής Κοινότητας, ο Πρόεδρος καλεί το Συμβουλίο. Άρθρο 85. Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας. Στις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή του Προέδρου του Συμβουλίου, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και φορείς τουλάχιστον μία φορά κατέτος σε συνέλευση και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του Δήμου
ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος. Ιδίως προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, λήψη μέτρων, έργα που πρέπει να εκτελεστούν, παροχή υπηρεσιών κλπ. Για την ανεταίρο διαδικασία τηρούνται πρακτικά και οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Τουλάχιστον μια φορά κατέθεσε συνέχεια. Αυτό που διαβάστηκε, κυρία Μωραϊτού, θα μου επιτρέψει. Συγγνώμη. Λίγο θα με επιτρέψεις. Αυτό το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Αυτό το οποίο αναφέρεται αυτή τη στιγμή, ναι, προβλέπεται από τον Καλλικράτη και είναι η Γενική Συνέλευση επί γενικών θεμάτων. Δεν αφορά η Γενική Συνέλευση αυτή τη στιγμή, είναι άτοπο δηλαδή σήμερα, που εδώ το τοπικό συμβούλιο έχει ως πρόσκληση το να εξετάσει τις ενστάσεις που έχουν γίνει επί της πρότασης η οποία έχει αναρτηθεί, έχει περάσει από διαβούλευση. Ξαναβρεθήκαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Υπάρχει συνέχεια της διοίκησης. Βρεθήκαμε λοιπόν εδώ στην ίδια αίθουσα. Γιατί ήμουν και εγώ παρόν. Με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε γίνει ανάρτηση αυτής της πρότασης. Είχε γίνει συζήτηση επί της πρότασης. Ξανά προτάσεις και ενστάσεις. Επί της αρχικής πρότασης. Η συνέχεια αυτού είναι. Η συνέχεια αυτού είναι. Η συνέχεια αυτού είναι. Αντίστοιχα, αυτή η πρόταση έχει αναρτηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο. Την έχει δει ο κόσμος. Εξού και έχουμε 10-16 ενστάσεις. Πώς είπατε ότι έχετε. 10-10. Έτσι, για να έχουμε 10 ενστάσεις σημαίνει ότι έχει αναρτηθεί, έχει κοινοποιηθεί. Αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται το έχει δει. Και έχουμε τις ενστάσεις και σήμερα το τοπικό συμβούλιο συζητάει την εξέταση και την γνωμοδότηση ουσιαστικά επί των ενστάσεων. Η Γενική Συνέλευση, η οποία αναφέρθηκε, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, εκτός αν το θέτεται ως θέμα προς τον Πρόεδρο. Γιατί δεν έχει κάνει Γενική Συνέλευση σήμερα. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τις χρήσεις γης. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Να μην το μπλέξουμε. Έτσι. Εγώ ως προς τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, όπως προβλέπετε και στα Δημοτικά Συμβούλια, να ολοκληρωθούν οι εισηγήσεις από τον εισηγητή, οι τοποθετήσεις των συμβούλων και στο τέλος, αν εσείς θεωρείτε ότι κάποιοι άνθρωποι από το κοινό που θέλουν να πάρουν το λόγο μπορούν να προσφέρουν στη συζήτηση αυτή, μπορείτε να δίνετε το λόγο και αντίστοιχα μπορείτε να τον αφαιρείτε το λόγο αν είναι εκτός θέματος η συζήτηση. Έτσι. Αυτό προβλέπετε και στα Δημοτικά Συμβούλια, αυτό γίνεται. Εγώ θα έλεγα πως πρέπει να κρατηθεί μια διαδικασία. Απόψη μου. Το είπε και από την αρχή. Δηλαδή αυτή η συνεδρίαση εδώ δεν επέχει θέση διαβούλευση. Το θέμα έχει αναρτηθεί είναι των ενστάσεων, η νομοδότηση. Εγώ λοιπόν σε ένα σημείο τη εξαστήρια αναφέρομαι από αυτού. Αναγνωστή η ένσταση, κύριε Ζουλάμογλου. Λοιπόν, αλλά το αφήνω να στερήσουμε, έτσι, ως σημείωση. Προχωρήσουμε στη διαδικασία. Πρέπει να γίνει όλη η διαβούλευση. Στη δεύτερη επιστολή μου. Να συνεχίσω. Συνεχίσετε στο εισενστάσεις. Έχω μια διαδικασία, σας τη διαβάσω. Κύριε Κωνσταντέλο, δεύτερη φάση. Πείτε μου. Στη διαδικασία, κύριε Γαλάνη. Δύο ερωτήσεις. Αυτό που βλέπουμε εκεί είναι το κάποιο τροποποιημένο της αρχικής πρότασης, κάποιο σχέδιο τροποποιημένο. Η αρχική πρόταση έχει μπει στο καινούργιο, με τους καινούργιους νόμους. Αυτό γίνει. Έχω το λόγο που ρωτάω. Αυτό που βλέπουμε εκεί, επειδή χοντρικά θυμάμαι ότι δεν μοιάζει με αυτό που είχε αναρτηθεί. Είναι η σημερινή πρόταση. Είναι η σημερινή. Η σημερινή. Αυτή που ισχύει μέχρι σήμερα. Το αποτέλεσμα της έναρξης της πρώτης πρότασης με τις εξελίξεις που είχε με τη νέα νομοθεσία κτλ. Η επί των ενστάσεων έχει κάνει. Οι ενστάσεις τώρα θα εξεταστούν. Ναι. Το ένα λοιπόν ήθελα να ξεκαθαρίσει αυτό. Και το δεύτερο, μήπως επειδή είναι μια συνηθισμένη πολεοδομική διαδικασία, όταν κάνουμε είτε την έγκριση μιας πολεοδομικής μελέτης, είτε μιας μελέτης πράξης εφαρμογής, είτε, δεν στεκόμαστε στη μία ανάρτηση. Κάνουμε, ορίζει ο νόμος σε κάποιες περιπτώσεις και τρεις αναρτήσεις. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έχω συζητήσει, υπάρχει ένα θέμα. Ναι, έγινε μια ανάρτηση μιας πρότασης με άλλο καθεστώς νομικό, διαμορφώθηκε, άλλαξε νομοθεσία, επί το καλύτερο, λέει ο κ. Δημητριάδης, καλά. Μήπως θα έπρεπε αυτό να μας οδηγήσει σε μια δεύτερη ανάρτηση με τα διορθωμένα τα πρώτα και μετά να καταλήξουμε στο διατάφτα. Στην πράξη εφαρμογής ή στην πολεοδομική μελέτη γίνονται και τρεις αναρτήσεις, θυμίζω. Ξεκινάς από 500 ενστάσεις και καταλήγεις στις 50 και ορίζει ο νόμος ότι τις 50 τελευταίες με μια πιο σύντομη διαδικασία μπορείς να τις διαχειριστείς. Εδώ, για αυτό το σημαντικό θέμα, μήπως θα έπρεπε να. Δεν θα ήθελα να ακούσω για την γνώμη του κ. Δημητριάδη, φυσικά. Το ενδεχόμενο μιας.
κατά την άποψή μου, διαβούλευση, ας πιάσουμε αυτό, στην εποχή του ίντερνετ και όταν έχουν ανεβαστεί όλα τα δεδομένα στο διαδίκτυο. Εγώ έχω στείλει CD, ούτε ξέρω σε πόσους ανθρώπους, σε πόσους συλλόγους, σε πόσους. Δεν είναι πλέον διαβούλευση το να πιάσω τον κύριο Ζουλάμογλου και να του πω, έλα εδώ κύριο Ζουλάμογλου και άλλους 3.000 για να μου πει την άποψή του. Η διαβούλευση είναι τα βλέπει πλέον. Οποιοδήποτε τα βλέπει. Απ' την άλλη μεριά, συγγνώμη, δεν μπορούμε όμως, συγγνώμη, μην το παίρνετε προσωπικά. Απλώς, δεν μπορούμε όμως να πιάσουμε και τον οποιοδήποτε από το χέρι, να του πούμε, έλα εδώ να δεις για να μας πεις. Ένα αυτό. Δεύτερο, απαντώ στον κύριο Κωνσταντέλο. Αυτό εδώ το που βλέπετε είναι προϊόν της προηγούμενης, ας το πούμε έτσι, διαβούλευσης, συνεννόησης και έχει υποστεθεί και ο 4269, τον οποίο έπρεπε να πάμε θέλοντας και μη πλέον, ας το πούμε έτσι. Αυτός είναι ο νέος χάρτης. Δεν είναι δηλαδή κάτι το κολοσιαίο από πλευράς αλλαγών. Προσαρμοστήκαμε θέλοντας και μη στον νόμο 4269. Τίποτε άλλο. Εάν κατόπιν αυτών των αλλαγών κρίνετε εσείς σαν μελετητής, θεωρείτε ότι έχει εξαντληθεί η συζήτηση? Εγώ πιστεύω πως ναι, υπό ποιαν έννοια. Τώρα αυτή είναι μια μελέτη χρήσεων γης. Δεν είναι ρημοτομική, πολεοδομική μελέτη όπου παίρνουμε την αυλή του άλλου, δεν ξέρω και εγώ, τη μάντρα, το βόθρο του, στην ανάβησο δεξιά-αριστερά, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, προτείνουμε 5 πράγματα. Αυτό εκεί μπορεί κάποιος και βρέθηκαν 10, ας πούμε, άνθρωποι και φορείς και είπαν αυτό, εκείνο το άλλο, δεν μου αρέσει εκείνο, πείτε, τι άλλο θα μπορούσε να προσφέρει μια δεύτερη ανάρτηση, τρίτη ανάρτηση, τέταρτη ανάρτηση. Άντε στη δεύτερη ανάρτηση να έρθουμε 5 μετά από αυτούς τους 10 και στην τρίτη ανάρτηση να έρθει ένας. Μα δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ τουλάχιστον, να τελειώνει αυτή η ιστορία που θα σώσει την Σαρονίδα. Γιατί περί αυτού μιλάμε. Ή κάνω λάθος. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε σχολείο, ας το πούμε έτσι. Τι να πω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Γιατί αναφέρεσαι στο σχολείο, Γιατί. Γιατί. Όχι, εγώ θα παρακαλούσα να μην κάνουμε διάλογο. Δεν κάνουμε διάλογο. Έτσι. Η διαδικασία του Συμβουλίου είναι συγκεκριμένη. Πρόεδρε, και πρέπει να κρατήσει τη διαδικασία. Στο τέλος θα μπορούσε να τοποθετηθούν όποιος θέλει, άπαντες μπορεί να τοποθετηθούν, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει καμία εισήγηση. Προχωράμε στις ενστάσεις. Θα μιλήσουμε των ενστάσεων, θα τοποθετηθούν οι σύμβουλοι και μετά όλοι σας θα πάρετε το λόγο με σειρά. Του 14. 28 ευρώ που 14. Και άλλες του 14. Και 1.000 τόσοι πολίτες που υπογράψαν συγκεκριμένο κείμενο που σας είπε. Κοιτάξτε, κύριε Κλούρα, τους πολίτες μας. Συγγνώμη, να πω και εγώ κάτι επί της διαδικασίας. Εννοείται, έλειψη. Ό,τι είπατε το 14. Ό,τι αλλαγή έγινε σύμφωνα με τον δρόμο 4269. Εμφανίζεται εδώ. Και επ' αυτού προσεκλήθητε να πείτε την άποψή σας. Γιατί αυτό που είπατε, συγγνώμη, να πούμε κάποιο, θα με ακούσετε. Αυτό που είπατε το 14 άλλαξε. Προχωράμε από τις διαδικασίες, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Επειδή υπάρχει μια σύγχυση, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Επειδή υπάρχει μια σύγχυση, εγώ θέλω πρώτα απ' όλα, διότι αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον προσωπικά νιώθω άσχημα, που έχουμε βρεθεί στο τοπικό συμβούλιο της Σαρονίδας και ουσιαστικά δεν γίνεται το τοπικό συμβούλιο της Σαρονίδας. Εγώ θα ήθελα να καταλάβει ο καθένας που βρίσκεται εδώ απόψε και εγώ που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε συγκεκριμένα στην συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σαρονίδας, η οποία γίνεται σήμερα και 6 ώρα στο συγκεκριμένο χώρο, η οποία θα συζητήσει το εξής θέμα. Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά την ανάρτηση του Β1 σταδίου. Μην μπλέξουμε τις ενστάσεις του πρώτου σταδίου. Εξετάστηκαν αυτές. Συζητήθηκαν. Εξετάστηκαν. Θα μας πει ο μελετητής τι απέγιναν. Εξετάζουμε λοιπόν. Εξετάζει μόνο το τοπικό συμβούλιο, όχι εμείς. Εγώ δεν εξετάζω. Παρευρίσκομαι. Τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά την ανάρτηση του Β1 σταδίου της μελέτης καθορισμού χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρημοτοπικού σχεδίου του διαμέρισματος της Σαρονίδας του Δήμου Σαρονικού. Αυτό. Αυτή είναι η απόψινή συνεδρίαση.
Αυτή είναι, αυτή είναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Αυτή, αυτή είναι η απόψινή συνεδρίαση. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η διαδικασία μέχρι σήμερα που έχει ακολουθηθεί είναι σύνομη. Όποιος έχει μια διαφορετική άποψη ως προς το σύνομο της διαδικασίας, μπορεί να προσφύγει. Κατά το σύνομο της διαδικασίας. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα όμως, διότι έχουν τηρηθεί τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Έγινε διαβούλευση, έγινε ανάρτηση, έχει γίνει αυτή η ανάρτηση, γίνανε 10 ενστάσεις και σήμερα έρχεται το τοπικό συμβούλιο να γνωμοδοτήσει, δεν αποφασίζει, γνωμοδοτεί ουσιαστικά, επί των ενστάσεων αυτών. Και δεν αφήνουμε το μελετητή να ξεκινήσει να μας διαβάσει ποιες είναι αυτές οι ενστάσεις και οι σύμβουλοι να ψηφίσουν επί των ενστάσεων. Πριν ψηφίσουν, εξυπακούονται, θα δώσουν το λόγο στο κοινό που έχει σχέση με αυτές τις ενστάσεις και θα εκφράσουν τις απόψεις τους. Θα τις ακούσουν, θα τις αφουγκραστούν και αφού τις αφουγκραστούν βέβαια, να εκφέρουν άποψη και να φτάσουν στην ψηφοφορία. Γιατί Μαρκέ, η δικιά μου ένσταση έχει να κάνει με το σύνομο. Δηλαδή, αν η διαδικασία δεν είναι σύνομη από την αρχή. Η διαδικασία είναι σύνομη, από την αρχή ως το τέλος. Όχι. Αν έχετε διαφορετική άποψη, αν έχετε διαφορετική άποψη, μπορείτε να ακολουθήσετε την νομική οδό, να ακολουθήσετε την νομική οδό και να την προσβάλλετε. Και αν έχετε δίκιο, θα δικαιωθείτε. Δεν θα τις εκδικάσετε αυτές, δεν θα αποφασίσετε παντών. Και να ρωτήσω επίσης, έχουμε πρακτικά ή είναι ο καθένας ό,τι θέλει τώρα και δεν καταγράφεται το θέμα. Πρακτικά τηρούνται στα συμβούλια. Πρακτικά τηρούνται στα συμβούλια. Τηρούνται πρακτικά αυτή τη στιγμή, βεβαίως. Βέβαια, γι' αυτό είναι τα μικρόφωνα εδώ. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης μικροφώνων. Μια αίθουσα 50 τετραγωνικά είναι εδώ. Ακουγόμαστε μεταξύ μας. Απάντησα. Μην ξαναρωτάμε ίδια πράγματα. Για να συνεχίσουμε. Πρόεδρε, αλλά... συγγνώμη για τις παρεμβάσεις, αλλά θεωρώ πως κάπως πρέπει να ξεκινήσει να γίνει πραγματικά συμβούλιο. Προχωρήσουμε τον ενστάσιο και μετά να πάρει το λόγο το κοινό. Και εγώ απλώς θα ήθελα να πω ότι προτού βγάζει όποιο συμπέρασμα ότι η ένστασή του δεν ελήφθη υπόψη, να ρίξει μια ματιά εδώ. Δεν ελήφθη υπόψη. Ή απλώς λέμε ότι μήπως ελήφθη υπόψη αυτό που είπε. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Λέει λοιπόν, υπάρχει μια μάντρα υλικών οικοδομής που λειτουργεί στο οικοδομικό τετράγωνο 66 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν υπάρχει άλλη τέτοια μάντρα στο δημοτικό τελειομέρισμα Σαρονίδος. Εμείς θεωρούμε ότι δεδομένης της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας δεν παρουσιάζει εμπορική κίνηση αυτή τη στιγμή. Είναι σύμφωνα και με τον νόμο 4269, ας πούμε δραστηριότητα η οποία δεν συνάδει με την, εν πάση περιπτώσει, με την κατοικία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αποφασιστεί από το τοπικό συμβούλιο, ας το πούμε έτσι, εν πάση περιπτώσει, τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, αυτό το μετά θα γίνεται... Μετά, το αποφασίζει το συμβούλιο, πρώτα όλες οι ενστάσεις. Και στο δημοτικό συμβούλιο. Πάμε τώρα... Μία-μία πρέπει να ψηφίσετε. Μία-μία. Μία-μία πρέπει να ψηφίσετε. Δεν μπορείτε να ψηφίσετε όλες μαζί. Τι θα πείτε, όλες ναι ή όλες όχι. Μία-μία αποφασίζετε. Να τονίσω ότι η απόφαση του Συμβουλίου είναι γνωμοδοτική. Ακριβώς. Το ξέρετε. Δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί το επόμενο κλιμάκιο η ποιότητα ζωής να πει άλλα πράγματα και το Δημοτικό Συμβούλιο να πει άλλα πράγματα. Και το ΙΠΚ να πει τα δικά του πράγματα. Το αποφασίζει. Αποφασίζει. Ναι, θέλω να πω ότι είναι γνωμοδοτικό όργανο. Κύριε Κλουρά. Μπορεί να μην διακόπτει. Ναι, το λέω μετά. Αν δεν έχουν συνηθίσει σε κάμπρα. Ψηφίσουμε τις πρώτες έστασεις. Εγώ προτείνω να παραμείνει η λειτουργία της μάτρας. Συγγνώμη, δεν είπατε ότι θα μιλήσουμε πρώτα πριν ψηφίσουμε. Να τοποθετηθούμε. Να τοποθετηθούμε επί των ενστάσεων. Παρακαλώ. Αυτό που λέτε τώρα, εντάξει. Αν υπάρχει από τοποθέτηση από σύμβουλο, αν δεν υπάρχει τοποθέτηση από σύμβουλο, ο λόγος στο κοινό και μετά ψηφίζετε. Τι ξένησες, ξανά την επόμενη. Ξανά την επόμενη. Τοποθέτηση σύμβουλο πρώτα, αν θέλουμε. Όποιος θέλει, ρώτα. Τους συμβούλους. Συμβούλους. Κύριε Κατσικοσταντίνου. Λοιπόν, επί της πρώτης έστασης,
στο τέλος, να μιλήσεις πρώτα. Η μάντρα αυτή οικοδομών είναι εκεί από το 1975. Δηλαδή πάρα πολλά χρόνια πίσω, όταν γύρω τριγύρω ήταν οικόπεδα. Ο μελετητής έχει πει, θα την βάλει μέσα στη μελέτη, αλλά όταν πάψει η χρήση της μάντρας, θα γίνει οικόπεδο. Δεν θα μπορεί δηλαδή να γίνει άλλη μάντρα ή κάποια, κάποιο άλλο μαγαζί ή κάποια άλλη δραστηριότητα. Θα γίνει οικόπεδο. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, εγώ θεωρώ ότι αυτή η μάντρα πρέπει να παραμείνει εκεί και απορρίπτω την ένσταση. Κύριε Κρυζιώτη. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι εγώ είμαι απέναντι από τη μάντρα σχεδόν και πλέον με μια παρατήρητη. Εκείνο που πραγματικά καμιά φορά διαρωτώ με είναι ότι έχουν υπογράψει 16 άτομα την έσταση, κάτι και αναβήσου, Αριστοτέλους. Αν ήμουν κακόπιστος, θα έλεγα ότι κρύβονται συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, τα τρία τελευταία τέσσερα χρόνια η μάντρα αυτή που λειτουργεί, κάθε μέρα περνάω, δεν είναι κάτι. Αν οχλεί κάποιος που είναι όμορφοι, και σαφώς μπορεί να εξοχλεί, γιατί είναι, κάνει κάποιες δραστηριότητες οι οποίες πιθανά να είναι ενοχλητικές, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει τρόπος μέσω της αστυνομίας, οτιδήποτε, αν έχει σκόνη όπως λέει μέσα ή οτιδήποτε τέτοιο, εδώ τα πράγματα να περιοριστούν ή να σταματήσουν. Συμφωνώ με τον Σέπη, κύριε Χατζηκωνσταντίνου, έτσι είναι ακριβώς. Είναι από το 1973-1974 η μέτρα εκεί πέρα. Όπως προβλέπει και η μελέτη, όπως είναι η διαβάση, το συγκεκριμένο οικόπεδο, περί οικοπέδου πρόκειται, τη στιγμή κατά την οποία πάψει να εμπορεύεται σαν τέτοια με τσιμέντο, θα περάσει σε χρήση αποκλειστικής κατοικίας. Άρα και εγώ τροποδοτώ να ψηφίσουμε σε τέτοια. Κύριε Νικολόπουλο. Και εγώ ψηφίζω να παραμείνει η μάντρα. Δεν ψηφίζουμε. Δεν τροποδοτώ. Τέλος πάντων, η άποψή μου είναι ότι να παραμείνει η μάντρα, διότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητη στην κοινωνία των 4 και χιλιάδων κατοίκων που έχει πλέον η Σαλονίδα. Δεν μιλάμε για παραπεριστατική κατοικία. Μιλάμε για μία πόλη με μόνιμους κατοίκους και αυτό πρέπει πια να το καταλάβουμε πολύ καλά όλοι. Είναι η άποψή μου. Είναι απαραίτητη. Εγώ θα ήθελα να. Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε ως ειδικοί, μηχανικοί. Πρέπει να τοποθετηθούμε σαν κάτοικοι αυτού του τόπου που διαλέξαμε να ζήσουμε και δεν έτυχε να ζήσουμε. Θα ήθελα να κάνω μία πιο γενική εισήγηση, αν θέλετε, μετά το τέλος όλων των αστάσεων. Αν αυτή η μάντρα ήταν τόσο απαραίτητη, δεν θα υπολειτουργούσε, όπως λέει ο κ. Κρουζιώτης. Αυτό είναι θέμα οικονομικής. Όχι, εφόσον τέθηκε το θέμα. Έχω μία εισήγηση, η οποία θα καταθέσω τώρα να περάσω την απαραίτητη πρακτικά στην κυρία Ευαγγέλου, αλλά αν μου επιτρέπετε με το τέλος των αστάσεων, να κάνετε μια γενική τοποθέτηση, θέλετε. Να χωρίσουμε και τις δεύτερες ενστάσεις. Όχι. Καταρχήν, αν έχει κάποιος να θέλει τον λόγο, έχει τις ενστάσεις συγκεκριμένα. Θέλει κάποιος από το κοινό να τοποθετηθεί. Κυρία Πλεξίδα, που έχει κάνει και ένσταση, κύριε Πλεξίδα, του θέματος. Εκτός από τις υπογραφές αυτές που μπορέσαμε να μαζέψουμε την τελευταία στιγμή, γιατί ήταν κρίσιμο το χρονικό διάστημα που έφυγε να γίνει μελέτη, ήταν το μετά τις εκλογές κλπ. Κατευθυνόμαστε και για παράνομη λειτουργία επιχείρησης της ίδιας μάντρας από το αστυνομικό τμήμα της Αναβήσου με πολλούς πολιτές, που δεν το έχετε περάσει καθόλου, δεν το έχετε καν. Απαντήθηκε από τον κύριο Σοφρόνη κάποια στιγμή ότι δεν είναι καμία σχέση με αυτό, δεν έχουν καμία σχέση ο Δήμος. Έχει πάει στο περιβάλλον, στη διεύθυνση περιβάλλοντος, στη διεύθυνση οικονομικού ελέγχου, έχει πάει στη διεύθυνση ανάπτυξης, στη διεύθυνση οικονομικού σχεδιασμού, περιμένουμε απαντήσεις. Έχει πάει στην πυροσβεστική υπηρεσία Λαβρίου, Κοροπίου, Βόη, Κοροπίου, Λίκα Λιβάδας και Δημοτική Κοινότητα Σαλονίκη. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε απαντήσεις. Ήδη μία απάντηση υπάρχει, ότι δεν πρέπει να είναι εκεί αυτή η μάτρα. Έχει φέρει ένα πρόσωπο από τη διεύθυνση περιβάλλοντος, ένα μικρό πρόσωπο, γιατί κάνανε μια αυτοψία. Δεν έχει πάρει καμία άδεια ποτέ της, όπως υπολειτουργεί
ειδόλου, λαδιού, ειδοποιού. Αυτή τη στιγμή είναι σε άλλη αρμοδιότητα η λάδη, η μάνα οικοδομών και έχει ανοίξει. Και έχει ανοίξει με το πολεμικό γραφείο Μαρκοπούλου. Υπάρχει συνάντηση για να γίνει μια κίνηση της επέκτασης αυτής, γιατί κάνουμε και σχέδια για να μπορέσουμε να τα ήδη υπάρχοντα σπιτάλια και κτίσματα να τα μονομοποιήσουν. Ούτε αυτό μπορέσαν να το κάνουν, γιατί τη στιγμή δεν έχει περάσει και δεν έχουν πάρει απάντηση. Έχουμε τρεις απαντήσεις, τις οποίες δεν μπορώ να δημοσιεύσω. Αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είμαστε πολλοί. Και θα συνεχίσουμε και στις επόμενες διαδικασίες. Εγώ μένω πάνω στο βουνό, στην οδοπλάτη μου. Έτσι, είναι πολύ μακριά από μένα. Αλλά αν έχω κάποιο πρόβλημα κάποια στιγμή, υπό συνέχιση, δηλαδή κάτι συμβαίνει δίπλα μου και το τοπικό συμβουλίο νομοτοπεί να συνεχίσει η υποβάθμιση τη ζωή μου, του οικοπαίδου μου. Θα ήθελα κάποιοι υπόλοιποι κάτοικοι τη Αρονίδα να με βοηθήσουν να το αντιμετωπίσω. Γιατί μόνο με το τοπικό συμβούλιο δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Αυτό. Θα προσαρμοστεί η μελέτη στις ενστάσεις που έχουν γίνει και πάει, όχι, πάει κατευθείαν μετά για ΙΠΚ. Να σας το πω έτσι με δύο λόγια. Αλφα φάση είναι η ανάλυση. Τι υπάρχει σήμερα. Β' ένα είναι η πρόταση. Και Β2 είναι η προσαρμογή της πρότασης στα δεδομένα του ΙΠΚ. Μπορεί το ΙΠΚ να πει αυτό κακό στο φτιάξει, έτσι θα το κάνετε αλλιώς. Έχει την πρωτοκαθεδρία. Θα το αλλάξουμε, θα το προσαρμόσουμε σε αυτό που θα πει το ΙΠΚ και τελείωσε η ιστορία. Αυτή είναι η διαδικασία. Άρα όλες τα αντιλήψεις θα ληφθούν υπόψη. Βεβαίως. Στο βαθμό βέβαια που είναι λογικές. Ξέρω εγώ τι να πω. Που εγκριθούν. Αυτό εννοώ. Μια μικρή έτσι διευκρίνηση, επειδή είπε ο μελετητής, η πρώτη του κουβέντα ήταν ότι ίσως είναι οχλούσα εκεί, εμένα η δική μου γνώμη είναι ότι μάλλον δεν έπρεπε να το δούμε αργότερα, δηλαδή κατάλαβα ότι η γνώμη του είναι μάλλον αρνητική. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχει από τον μελετητή μια πρώτη έτσι, οικοδόμηση της κατάστασης και περιγραφή και μετά να πάρουμε όλοι. Διαβάσαμε το σχολιασμό του μελετητή. Όχι, μετά, όταν το είπε προφορικά. Απλώς ήταν η αίσθησή μου. Όταν διαβάζουμε την ένσταση, μελετητή την πρόταση. Την πρόταση και μελετητή και μετά η σύμβουλη. Την πρόταση και μετά η σύμβουλη ψηφίζουν. Προχωρήσουμε. Θα ήθελα κάποιος άλλος να μιλήσει για τις πρώτες ένστασεις. Προχωρήσουμε. Το θεωρώ λίγο σήμερα. Να εκδικάσει, να αποφαίνεται περί ένστασης, θα τα καλά. Συμφέρον προσωπικό ή συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό, εξαιρείται και από τη συνεδρίαση και από την απόφαση. Τι να κάνουμε, ξέρω εγώ. Μπορεί να βαθμό ή προσωπικό όφελος, δηλώνει. Η νομοθεσία προβλέπει όλα αυτά ούτως ή άλλως, λιμένα είναι. Αν υπάρχει συγγένεια κάποιου βαθμού ή τέλος πάντων προσωπικό όφελος, αν υπάρχει λοιπόν συγγένεια ή προσωπικό όφελος, δεν θα κάνω διάλογο. Έχει δικαίωμα ο Δημοτικός Σύμβουλος είτε ο Πρόεδρος στην προκειμένη περίπτωση να δηλώσει κόλλημα και να μην ψηφίσει. Δεν θέλω να μου πείτε υπέρ της φυγής μου, κυρία, σας παρακαλώ. Να ζητήσετε πέραν των άλλων συγγνώμων και να το ζητήσει το Συμβούλιο του κύριου Γαλάνη να ζητήσει συγγνώμη. Καλλιώτικα αυτό το Συμβούλιο δεν υπηρετεί τα συμφέροντα του κύριου. Ωραία, θα ζητώ συγγνώμη. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, κύριε Ρουζιώτη, τον έτη
Δεν σ' άκουσα. Η άποψη μου είναι να πάψει να λειτουργεί η μάτρα. Οπότε εγκρίνεται η ένσταση. Αυτό που ψηφίζεται είναι απορρίπτεται η ένσταση ή εγκρίνεται η ένσταση. Έτσι, για να δούμε. Γιατί εγκρίνεται, γίνεται αποδεκτή. Γίνεται αποδεκτή. Πολύ σωστά. Ακόμα πιο σωστά. Λέω, σα ευχαριστώ. Κυρία Νικολοπούλου, να παραμείνει. Να παραμείνει. Αποδεκτή. Είναι παράνομη ή να νομίζω. Απορρίπτεται ή γίνεται δεκτή. Επειδή με τη θέση. Επί της δεύτερης ενστάσεως, αριθμός πρωτοκόλλου 12-410-17-2015 από την ενότητα Σαρωνικού. Αντικείμενο της ένστασης. Μήπως θα πρέπει να σας ξεκουράσω υπό την έννοια ότι έχει πέντε σκέλη αυτή η ένσταση. Οπότε καλύτερα να διαβάζουμε ένα από εδώ, ένα από εκεί. Δηλαδή, εντάξει, αν νομίζω ότι καλύτερα είναι έτσι. Λοιπόν, ενότητα Σαρωνικού. Οι ενιστάμενοι υποστηρίζουν. Έχει η ένσταση αυτή πέντε σκέλη, οπότε σας διαβάζω τι λένε και τι απαντούμε, ας πούμε, εμείς ή τι θεωρούμε σωστό. Πρώτον, δεν ελήφθη υπόψη το αίτημα 1000 περίπου κατοίκων που υπευλήθη με 25 πανομοιότυπα υπομνήματα από 21 Εβδόμου 2014 έως 21 Δεκάτου 2014, δια των οποίων ζητείται η διατήρηση αμιγούς και αποκλειστικής κατοικίας στην Σαρωνίδα. Το πρώτο σκέλος της έστασης είναι ασαφές, δεδομένου ότι μόνο οι χρήσεις γης που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του οικισμού Σαρωνίδας θεσμοθετούνται. Δεν προτείνεται ούτε μία αύξηση συντελεστή δόμησης και δεν είναι αντιληπτό, γιατί μνημονεύτηκε αυτό, ότι παραβιάζεται το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας. Επίσης, θα ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση, την οποία πολύ σωστά μας επεσήμανε ο κύριος Γκριζιώτης, ότι το θέμα της αποκλειστικής κατοικίας εδράζεται ουσιαστικά στον συνεταιρισμό της Εθνικής, που υπήρχε εκεί πέρα μία, εν πάση περιπτώσει, ένας όρος, ότι στο ΕΣΑΗ, ας το πούμε έτσι, θα διατηρηθεί η αποκλειστική κατοικία. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή, στους ιδιοκτήτες και δικαιοπαρόχους να αλλάξουν αυτή τη χρήση. Πλην όμως υπάρχουν πολλά οικοδομικά τετράγωνα και τμήματα αυτής της περιοχής που δεν ανήκαν στον συνεταιρισμό της Εθνικής. Και δεν υπάρχει εκεί αυτή η δέσμευση. Άρα το να λέμε ότι όλη η Σαρωνίδα είναι αποκλειστική κατοικία δεν ισχύει. Ποια είναι αυτά και πώς το ξέρετε? Κακώς το άνοιξε αυτό το θέμα. Έχω και εδώ και το χάρτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα τοποθετηθούν οι σύμβουλοι και μετά εσείς. Ναι, αλλά έτσι πώς θα τοποθετηθούν, χωρίς να υπάρχει ο αντίλογος. Γιατί είναι ανακρίβειος. Ας υπάρξει ο αντίλογος. Είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται στην έσταση. Στην έσταση θα... Εσύ τώρα θέλει να κάνει μια παρέμβαση με τους πρώτους σκέλους. Για κάθε ένα σχέδιο θα λέω, κύριε Δημητρία, δεν υπάρχει μια ανταπάτηση πριν εσείς από κάτω. Δεν το νομοδοτήσατε. Για το πρώτο κομμάτι. Λέει διατήρηση, γιατί δεν τα λέει όλα, κύριε Δημητρία. Η ένσταση έλεγε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας που είναι θεσμοθετημένος στη Σαρωνίδα, να παραμείνουν τα καταστήματα ως έχουν μέχρι, γιατί υπάρχουν και έγγραφα του ΙΠΕΚΑ, που λέει μέχρι να ανακληθεί η άδεια, παραμένει ως έχουν, αλλά δεν δίνονται άλλες άδειες. Άρα, όπως είπατε, και εδώ υπάρχει και αντίφαση, όπως είπατε για τη Μάνδρα κάποια στιγμή, και εδώ υπάρχει και αντίφαση ότι μέχρι να λήξει η λειτουργία της, την αφήνουμε και μετά στο, το ίδιο καθεστώς ισχυριζόμαστε με την ένσταση να υπάρχει για τα υπόλοιπα καταστήματα, αλλά να μην ανανεώνονται συνέχεια οι άδειες. Καταλάβατε. Το αντίθετο είπα, κύριε Δημητρία. Και μάλιστα, δεύτερη αντίφαση, ότι αυτό ακριβώς που αναφέρω τώρα και αναφέρεται στην αίσθηση και δεν το είπε ο κύριος Δημητριάδης, το εφαρμόζει ήδη στη μελέτη στην πρώτη αναφάση. Για το κατάστημα πάνω, το λεωφόρο Σαρωνίδας, το Πέτρινο, νομίζω πώς λέγεται, το Λίθινο,
λέει, το βάζει, δεν βάζει εκεί τις χρήσεις γης που έχει για τα άλλα και λέει αυτός υπάρχει άδεια, άστο εκεί. Άρα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό λοιπόν που λέτε εσείς τώρα για τη Μάζα, πρώτη φορά το λέτε, και που στην πράξη υλοποιεί ο κύριος Δημητριάδης για το Λίθινο, αυτό λέγαμε στην ένσταση να ισχύσει. Αλλά να μην δοθούν άλλες άδειες και να μην αναγνώνονται από ένα σημείο και από τα άλλα. Και επίσης, λέει ο κύριος Δημητριάδης, όντως υπάρχει η περιοχή Ζήτα που έχει χρήσεις γης για καταστήματα. Αυτό το λέμε μέσα. Το λέμε. Και υπάρχουν και κατά σε ένα-δύο καταστήματα που υπάρχουν σε αυτή τη ζώνη και πληρούν τις προϋποθέσεις. Επίσης, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο κομμάτι που ανέφερε ο κ. Δημητριάδης, λέει χείλη και πλέον άνθρωποι, κάτοικοι της Αγγλίας. Έρχονται και σας λένε, δεν θέλουμε να αλλάξει το καθεστώς και παραπέμπω στην έσταση που είχαμε κάνει, που λέει αυτό ακριβώς, μην ανανεώνετε τις άδειες. Υπάρχουν αυτό, αφήστε τις για όσο υπάρχουν, αλλά μην ανανεώνετε και μην δίνετε άδειες άδειες μέσα στην στυλοφόρο Σαρωνίδας. Οπότε αυτό που λέει, λοιπόν, δεν δουλεύει, δεν κλείσουν τα μαγαζιά όλα. Μα αυτό καταλαβαίνω το σημείο να Το Λίθινο με την πρόταση του κ. Δημητριάδη κλείνει. Μάλιστα. Ο κ. Δημητριάδης λέει ότι δεν κλείνει. Και λέει ότι παραμένει παρά... Δεν ξέρω να σου πει τι είναι Δημητριάδη. Εγώ ξέρω τι λέω. Ο κ. Δημητριάδης. Και εγώ το καταλάβω όλα. Όχι, να το καταλάβω λάθος. Το καταλάβω λάθος. Λέει ότι αξίζει. Δεν έχουμε άδειες, μόνο υφιστάμενες και δεν εκδίδουμε νέες. Πράγμα το οποίο σημαίνει το εξής. Υπάρχουν 5 μαγαζιά αυτή τη στιγμή. Να το κάνουμε λίγο απλό. Να το κάνουμε λίγο έτσι πρώτο δημοτικού, δεύτερο δημοτικού, κάπου εκεί. Υπάρχουν 5 άδειες καταστημάτων αυτή τη στιγμή. Ο ένας για τον οποιοδήποτε λόγο έκλεισε. Το τι σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κατάστημα δεν ξαναπαίρνει άδεια σε άλλο όνομα για κανέναν. Ο δεύτερος συνταξιοδοτήθηκε. Δεν παίρνουν άδεια τα παιδιά του, έκλεισε. Ο τρίτος πέθανε. Έκλεισε. Ο τέταρτος για τον οποιοδήποτε λόγο το παράτησε, έκλεισε. Ο πέμπτος έκλεισε. Οπότε σε 2, σε 3, σε 5, σε 7, σε 10 χρόνια μαγαζιά 0. Όταν το λέτε. Υπάρχει μέρος για μαγαζιά. Θα πάνε εκεί που προβλέπετε. Δεν προβλέπετε πουθενά σε άλλο μεγάλο μαγαζιά. Προσαρμόζεται μια κατάσταση που ενώ έχετε κάτοικοι που μπορείτε να μας πείτε κατά τι κλίμα διαφωνείτε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ο κ. Δημητριάδης μέσα δεν το αναφέρει αυτό το πράγμα. Δεν το αναφέρει. Αυτά είναι το πρώτο. Και το δεύτερο που είπε είναι στο πρώτο θέμα. Εδώ παραβιάζεται με την μελέτη του κ. Δημητριάδης, παραβιάζεται ευθέως ο νόμος, ο νέος νόμος. Όπου προβλέπει ότι για τις περιοχές που υπάρχουν ειδικά διατάγματα που θεσπίζουν από τουριστική κατοικία παραμένουν ως έγκουν και δεν αλλάζει. Και έρχεται τώρα ο κ. Δημητριάδης και παρεμηνεύει το νόμο. Διότι υπάρχει και το γράμμα του νόμου που είναι ξεκάθαρο, αλλά υπάρχει και η αυθεντική ερμηνεία του νομοθέτη στην αιτιολογική έκθεση. Δεν είναι δυνατόν να το παραβιάζουμε. Αυτά τα λέω. Τώρα, ποιο είναι αυτό το ειδικό διάταγμα που θεσπίζει εδώ πέρα από την πληστική κατοικία? Και δεν υπάρχει και ο συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμό και έχει έρθει και έχει ερμηνεύσει το Συμβούλιο Επικρατείας. Του το λέει ότι είναι αποκλειστική κατοικία. Είπατε ειδικό διάταγμα. Ούτε ο συνεταιρισμό ούτε το Συμβούλιο Επικρατείας είναι ειδικό διάταγμα. Δεν υπήρχαν οι χρήσεις αυτές που λέτε τώρα για να μου λέτε ότι δεν υπήρχε αποκλειστική χρήση. Θέσπισε ειδικούς όρους δόμησης και ήρθε και το ερμήνευσε και το Συμβούλιο Επικρατείας. Και το είπε κάτι, λέει, είναι αποκλειστική κατοικία. Σας τα λέμε στην ένσταση και εσείς. Και συνδέσουμε μόνο σας στο φωλαϊκά, γράφετε στα παλαιότερα των υπαδημάτων σας. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας και το νόμο και τις ενστάσεις των κατοίκων. Αυτή είναι η σύγκριση. Και προσβάζεται σε μια σύγκρουση με τις κατασταματάρες που δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει αυτή η σύγκρουση.
Δεν υπάρχει λόγο. Τη δημιουργία σα. Ακούσαμε την άποψή σα. Αν μου επιτρέψετε, έτσι, επειδή το θέμα είναι γενικό και είναι σωστή τη βάση, δεν ήθελα να συζητήσουμε στη δεύτερη ανάρτηση για την τύχη ορισμένων επιχειρήσεων και ιδιοκτησιών, αλλά γενικότερα, μετόθεσε ο κύριος Κλούρας. Έτσι. Η άποψή μου είναι ότι πάνω από τους νόμους υπάρχει κύριε Κλούρα και το Σύνταγμα. Και όταν εσείς συνελείτε σε μια λογική, τα υφιστάμενα να παραμένουν σε συνέχεια του προβληματισμού του Δημάρχου. Σημαίνει ότι λέτε ότι όχι έχονται και έχονται καλώς με τον χύψιο μέγα τρόπο, ότι δεν επιτρέπεται κανείς, δηλαδή αυτός ο οποίος διατηρεί κατάστημα, διατηρεί μέχρι να κλείσει την επιχείρησή του, έχει δικαίωμα να κερδοφορεί, να δημιουργεί κέρδη από την επιχείρησή του, και αυτός ο οποίος θέλει να επενδύσει, γιατί από σήμερα και μετά θα απαγορεύσουμε τις κρίσεις, θα απαγορεύεται αυτό. Αντίθεται σε θεμελιώδη διάταξη του Συντάγματος, περί ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο. Για να συνεισφέρω στον προβληματισμό. Καταρχήν, επειδή έχουμε μάθει να λειτουργούμε στην Ελλάδα πρώτα με την αντίθεση και παρά τη θέση, θεωρώ ότι είναι θετικό ότι η Δημοτική Αρχή και το Τοπικό Συμβούλιο επιταχύνει μια ήδη δρομολογημένη κατάσταση να ξεκαθαρίσει επιτέλους αυτό το καθεστώς το αμφιλεγόμενο των κρίσεων της Σαρονίου. Και αυτό είναι θετικό, διότι εγώ θεωρώ απαράδεκτο να αντιδικούν στα διοικητικά δικαστήρια επιχειρηματίες, πολίτες, δήμος, τοπική κοινότητα, ενώ έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί με τους αιρετούς για πολύ πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σαρονίκος. Άρα είναι στη θετική κατεύθυνση η πρωτοβουλία. Από εκεί και πέρα, όταν συζητάμε για μια πολιτική απόφαση υπό την κυριολεκτική έννοια του όρου, διότι οι πολίτες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωσή της, πρέπει να λάβουμε ένα πολύ σημαντικό, το οποίο συζητήθηκε ήδη, ζήτημα υπόψη. Τι γίνεται με τις υφιστάμενες ιδιοκτησίες, τι γίνεται με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Εάν καλέσουμε ένα φίλο μας να έρθει να μας επισκεφτεί στη Σαρονίδα, κύριε Κλούρα, και μπει στη Σαρονίδα και πάρει και ένα κουτί γλυκά από τον αμάραντο να μας τα φέρει, και του πούμε μετά ότι δεν υφίστανται χρήσεις και τώρα το αποφασίζουμε, δεν θα μας πιστεύει. Άρα πρέπει να μας προβληματίσει το τι μέλη γενέστρων, με γνώμονα ότι υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις που λειτουργούν. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Διότι αν πάμε στην λογική την οποία είπε ο Δήμαρχος, ότι τα κλείνουμε όλα, έχουμε φανταστεί τη ζωή μας χωρίς να υπάρχει και να πηγαίνουμε όπως οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου στην ανάδοση των αψωλήσεων. Έτσι. Ή έχουμε φανταστεί ότι σας είπα να απαγορεύουμε σε ένα νέο επιχειρηματία να ανοίξει ένα καινούριο μαγαζί, ενώ επιτρέπουμε σε αυτό να κουταλώσει κακό στο λειτουργεί, να συνεχίσει εφόρου ζωή. Είναι για μένα σημαντική παράμετρο που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Ακριβώς για την έσθεσή μας, του συλλόγου μας. Όχι, γιατί έθεσε ένα σοβαρό θέμα και επιπροσωπικού. Πρώτον, ακριβώς με βάση το Σύνταγμα είναι αυτό που λέω, διότι έτυχε το ΕΠΕΚΑ και λέει για όσες άδειες είχαν δοθεί και είχαν περάσει πολλά χρόνια και η πενταετία και άρα δεν είχαν αναλυθεί, για αυτές λέει να παραμείνουν. Αλλά έτυχε το Συμβούλιο σας και δίνει εκ νέου καινούργιες άδειες και δημιουργεί καινούργιο πρόβλημα. Και τώρα μας ζητάτε μας να λουστούμε κάτι που το πρόβλημα που οι δημοτικοί άδειες προκαλούν. Άρα λοιπόν, επίσης, εκπλήσωμε από αυτό που πες, γιατί στο τηλέφωνο, και με email μου έχει στείλει τις διαμαρτυρίες σου για αυτά που γίνονται με τα μαγαζιά, για το συζητάμε τις με τα μαγαζιά και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις. Έχει σχέση αυτό με τις κρίσεις. Έχει σχέση, γιατί δεν πρέπει να το πεις αυτό. Αυτό δεν πρέπει να το πεις. Το λόγο κάποιος άλλος, κύριε. Ποιος είναι να πάρει το λόγο? Συγγνώμη, κύριε, στοπ. Κύριε. Θα σας το δώσω μετά, μου φέρει κάποιος. Δικηγόρη είναι και είναι. Κάποιος άλλος το λόγο της Τζέστης Ένστασης, η κυρία Ράφτη. Δεν την έχω διαβάσει. Αν κατάλαβα καλά, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης, είναι έτσι? Προφανώς. Δεν θίγεται ο συντελεστής δόμησης. Όπως εγώ εδώ διαβάζω, ότι στη σελίδα 16 αναφέρεται ότι για την συνεχιτικότερη δυνατή ανάπτυξη του κέντρου ενός οικισμού
Είναι δυνατόν να υπάρχει τοπική αύξηση του συντελεστή δόμησης. Είναι δυνατόν. Άρα κοιτάξτε. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ζήτημα. Άρα δεν διασφαλίζεται κάποιος. Κοιτάξτε, τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ δεν προτείνουμε κάτι τέτοιο. Πράγματι, σε άλλες περιοχές... Μην μου λέτε για άλλες περιοχές. Θα το σβήσουμε. Θα το σβήσουμε. Θα το σβήσουμε. Το κρατάμε υποσημείωση. Θα το σβήσουμε και τελειώνει η ιστορία. Εντάξει. Εντάξει. Θα το σβήσετε, διότι αν αυτό υπάρχει εκεί, σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης και μάλιστα να αυξηθεί. Κυρία Ραπτή. Εντάξει. Κυρία Ραπτή, μελέτη χρήσεων γης κάνουμε. Χρήσεων γης. Χρήσεων. Ακούστε με λίγο. Λάθος. Θα το αφαιρέσουμε. Θα το αφαιρέσουμε. Θα το αφαιρέσουμε. Θα το αφαιρέσουμε. Ωραία. Έχετε δίκιο. Περιμένετε, κύριε Ζουλάνο. Περιμένετε. Μισό λεπτό να τελειώσει, κύριε Ράπτη. Κύριε Ράπτη, ολοκληρώσατε. Αυτό δεν ισχύει. Το ποιο. Το λέει ρητός ο νόμος. Εσείς κάνετε εφαρμογή του νόμου. Το ποιο. Ο νόμος, από τη στιγμή που κατηγοριοποιείται λοιπόν τη χρήση γη και τη βάζετε σε κατηγορία μη κάπα, μη κάπα 2. Άρα λοιπόν αυτόματα, το λέει ο νόμος, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άφηση του συνεστή νόμου. Και μάλιστα σε ειδικότερα κρίσει που είναι εδώ που εξαιρεί, θα σα διαβάσω μια στιγμή. Δηλαδή. Ένα 10 μήτρα και ένα 12 πρέπει να προβλέπονται από το εργοδοτικό σχέδιο. Αυτό είναι επί της έκστασης σας, κύριε Ζουλάμο, που το διαβάζετε. Γιατί θα τη διαβάσουμε, μην το ξαναπαναλάβουμε. Αυτό είναι διάπτεται εδώ του προβλήματος. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επιτρέπεται η θέρμανση συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας νόμησης. Άρα λοιπόν, μην παραπλανάτε το κοινό εδώ πέρα. Μην το παραπλανάτε έτσι. Δηλαδή, τι θέλει. Μιλάμε εδώ, δηλαδή, το προηγούμενο κύριο που θέλει να νομοποιήσει τα υπάρχοντα καταστήματα. Εδώ πάει να γίνει τα κράτη, κύριε. Σχέση και με την ένσταση, την οποία εγώ την έχω υπογράψει, την ένσταση των κοιλίων κατοίκων, εγώ την υπέγραψα με την εξής έννοια, που έχει σχέση και με την ερώτηση που θα σας κάνω, αν μπορείτε να απαντήσετε, ότι εγώ και πολλοί άλλοι είμαστε υπέρ μιας ήπιας ανάπτυξης της Αλμύρα. Η πρώτη πρόταση που είχαμε κάνει, αν είναι σωστό να μου το πείτε, προέβλεπε πολεοδοτικό κέντρο με τους όρους του νόμου 1987 σε ένα μέρος της Σαλονίκης. Πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν βλέπουμε πολλές αλλαγές. Μπορείτε να μου πείτε με τους όρους του νόμου του 87 από τις αλλαγές που βλέπουμε τώρα, αν αφήσουμε έξω την αποκλειστική κατοικία, αφήνουμε έξω την αποκλειστική κατοικία, ένα ποσοστό του χώρου της Σαλονίδας, ένα 10% 20% είναι για μαγαζιά και άλλες δραστηριότητες. Με ξενώνες, εμπορικά καταστήματα, κτίρια, σχολείο, σχετικούς χώρους. Με τους όρους του 87, πόσο τις εκατό αφορούν αμυγή κατοικία και πόσο τις εκατό αφορούν γενική κατοικία και πόσο τις εκατό αφορούν πολεοδομικό κέντρο. Για να καταλάβω και το γιατί. Αν θα γίνουν ξενοδοχεία, αν μπορείτε βέβαια να το έχετε διάφορο. Συγγνώμη, το κείμενο το διαβάσατε. Αυτό υπάρχει ένας χάρτης και υπάρχει και ένα κείμενο που λέει ότι προτείνουμε για τη λεωφόρο Ιουνίου αυτές και αυτές και αυτές. Τώρα τι να σας πω εγώ τώρα με ποσοστά, δεν καταλαβαίνω. Τι περιμένετε να σας πω. Μπορούμε να απαντήσουμε. Κατάλαβα τι λέει ο κύριος Τσεχάνου. Ότι με όρους το 87 είναι ένα 95% η αμυγής κατοικία. Είναι 3-4% χοντρικά με όρους κατοικία. Από τη λέω και μετά. Με όρους. Έτσι, πέστε το με έτσι. Όρους 87. Είναι αυτό που έλεγε το 87 ο νόμος. Αμυγής κατοικία περίπου το 95-96%
και ένα 4% είναι αυτό που λέγανε παλιά γενική κατοικία. Διότι αν διαβάσει κανείς τη μελέτη, θα δει ποια συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγματα επί της οδού Σαραμίδος και μόνο. Επαναλαμβάνω, επί της οδού Σαραμίδος και μόνο. Είναι χαρακτηρισμένα σαν K2 με την καινούργια ορολογία. Ορισμένα είναι μικτής, μη κάπα, γιατί πρέπει να οριοθετηθούν χώροι συνάθρησης μέχρι 1500 άτομα, όπως είναι η κινηματογράφη, όπως είναι απολυστικό κέντρο. Άρα πρέπει να έχει χρήση τα βράχια. Κύριε, σας παρακαλώ, μισό λεπτό, ησυχία. Πρέπει να κραυγάζω. Δεν είμαι δικηγόρο κάποτε. Και μόνο εκεί, αν δει κανείς το χάρτη αυτόν απαλλαγμένο από τα διάφορα χρώματα που είναι το καφέ, ότι είναι σημαίνει απλημιτελής, θα δει ότι είναι προς επίρρωση αυτών που λέω, ότι το 97% της Αραμίδας είναι λίγα και τα κίτρινα. Ότι πάνω στην λεωφόρο Αραμίδας και αυτό, είναι από τον Ιούνιο αναρτημένο στο site μαζί μου. Όποιος θέλει να το δει, το βλέπει. Και υπάρχουν και ορισμένες, θα το έλεγα, συγκεκριμένες νησίδες, στα οποία αναγνωρίζεται η επιχείρηση ως έχει. Στα άλλα, και εδώ, ναι, έτσι είναι. Για να απαντήσω και στον κύριο Πλά. Ότι η άποψη των ερετών, και η δική μου, είναι ότι μία τράπεζα πρέπει να υπάρχει. Αν φύγει η Eurobank, να έρθει η Άλφα μας. Αν φύγει η αυτοαπασχολούμενη, το κλείσιο, το mini market, να πάει άλλος. Αυτή είναι η άποψή μας. Και αυτή, πιστεύω κύριε Τσατσαρόνη, είναι και η δική σας και η πλειονότητα των, είναι μια μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που είπε. Θα σηκώσω κάτω πιο ψηλά, να τα σηκώσω. Λοιπόν, και επανέρχομαι και λέω ότι ναι, οι ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτή είναι μία άποψη, την οποία την εστερνίζονται οι αιρετοί. Είναι μια άποψη πάνω στην οποία εκλέχτηκαν οι αιρετοί. Και να θυμίσω ότι το θέμα των χρήσεων γης στη Σαραμίδα ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά, κυρίως στη δεύτερη περίοδο των εκλογών. Είχαμε σαφώς διατυπώσει την άποψή μας και σε γενικότερο και το τι προτείνουμε. Και καλώς ή κακώς αυτό το πράγμα υπερψηφίστηκε από τον 60% των κατοίκων της Σαραμίδα. Εμείς λοιπόν σαν ερευνητή για να καταθέσω και να βάλω σε ένα πλαίσιο και τη δική μας τη θέση, έχουμε υποχρέωση τα 3-4 πράγματα. Γιατί στα Αραβία τι είχαμε πει στο πρόγραμμά μας, γυμνάσιο, χρήση ισχύς, συναλλαστάλλα, συναφόρατα. Αυτά τα πράγματα πάνω σε αυτά να γνωμοδοτήσουμε και με μπούσουλα αυτά να πάμε. Τώρα, όσον αφορά τις χίλιες υπογραφές και τοποθετούμε και με αυτό του θέματος, με όσους έχω μιλήσει και γνωρίζω που έχουν υπογράψει το κείμενο ήταν να μην αλλάξει η Σαραμίδα έτσι όπως είναι. Αυτό που έρχεται εδώ πέρα δεν αλλάζει η Σαραμίδα από αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Δεν λέει πουθενά γνωστός, γνωρίζω εγώ, τώρα δεν ξέρω τι υπογράφω, ότι να γίνει κάτι άλλο. Η άποψή τους ήταν και η δική σας, όπως γνωρίζω, που είχε την υπογράψη, ότι μην γεμίσουμε εδώ πέρα, μην γίνουμε παγκράτη όπως λέει ο κύριος Ζουλάμπουλου. Δεν θα γίνει παγκράτη, κύριε Ζουλάμπουλου, γιατί το συγκεκριμένο τετραγώνο στα οποία. Άσε με να μιλήσω, ρε παιδί μου! Για όνομα του Θεού! Ολοκλήρωσα, σε διέκοψα όταν μιλούσε. Κύριε Κρυσγιατή. Για όνομα του Θεού εδώ πέρα. Όσον αφορά λοιπόν τα συγκεκριμένα τετράγωνα της οδού Σαραμίδος, τα οποία έχουν γίνει πολυκατοικίες, μακάρι να γκρεμιστούν και να χρηστούν με έναν τελώς διαφορετικό συντελεστή δόμηση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι όλα παράνομα. Και αν έχει κανείς την περιέργεια, όχι την ειδική γνώση του μηχανικού, να πάει τη Σαραμίδος πάνω κάτω και δει τι κτίρια κατοικιών, πολυκατοικιών έχουν χτιστεί στα συγκεκριμένα κτίρια του συνεταιρισμού. Δεν ξέρω ότι αυτά που είναι εκτό συνεταιρισμού είναι ορφαία και αυτά. Θα δει ένα συντελεστή δόμηση ο οποίο δεν υπάρχει, θα τον κρεμίσει αυτό το μισό. Λοιπόν,
μη βάζουμε φαντάσματα μπροστά μας για να δείξουμε ότι κάτι γίνεται τη στιγμή κατά την οποία το θέμα μας δεν είναι ούτε πολεοδομικό, ούτε χωροταξικό. Προσπαθούμε μία ανυπαρξία θεσμών να τη θεσμοθετήσουμε. Διότι αυτό το πράγμα έχει δει και ο κ. Κουλούρας, βέβαια τα έχει σε εμάς, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει πριν 15 χρόνια. Ερχόμαστε σήμερα εμείς αυτό το πράγμα να το λύσουμε, διότι αν αυτή η εκκρεμότητα παραμείνει, θα προάγει συνεχώς ανομία, αυθαιρεσία και αντιδικία. Και κλείνω λέγοντας, η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοκρατίας είναι, και το συγκεκριμένο Δημοκρατίας είναι στην οικονομική νομολογή επί ενός συγκεκριμένου θέματος, όταν πήγε η κοινότητα Σαρανίδας να παντοποιώσει υπόπεδο του συνεταιρισμού, ο συνεταιρισμός του Ξένου Συμβούλου Επικρατείας και ακυρώθηκε το πράγμα του συνεταιρισμού και λέγει εγώ εδώ αυτό που θέλω κατοικία. Και εκεί πάνω εκδόθηκε από όσο πήρε Επικρατείας. Διότι εδώ έχω απόφαση εγώ του διοικητικού εφετείου του 2013 που δικαιώνει την κοινότητα Σαρανίδας γιατί έδωσε άδεια για ένα κατάστημα. Καλά κάνει εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το χάος πρέπει να τελειώσει. Και αυτή είναι και η τοποθέτησή μου πάνω σε όλη την αίσθηση εδώ της ενότητας Αρνητικού, η οποία στην ουσία είναι εκτός θέματος και δεν συζητήσουμε αυτό σήμερα. Είναι εκτός θέματος. Είναι διαθέσιμος μετά το τέλος να σας όλες τις προβολές. Κύριε, λοιπόν, τελειώσατε. Κύριε Κρυσιώτη, τελειώσατε. Απλώς δίνω και το λόγο σαν να μην ξαναμιλήσει καθόλου. Θα μιλήσει και ο κύριος. Ποιος θέλει να μιλήσει. Πείτε μας.